Λοιπόν, τώρα πάμε μέχρι τη Σκόπελο. Δεν ξέρω τι συνέβη πραγματικά εκεί. Έχουμε την πληροφορία ότι έγινε ένα περιστατικό όπου χάθηκε ο έλεγχος όταν κλιμάκιο του ΕΦΚΑ πήγε να κάνει έλεγχο σε εστιατόριο, σε ταβέρνα παραθύναλος, παραθαλάσσιο. Λοιπόν, έχουμε και τον κύριο, τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας που θέλησε σήμερα να μας διευκρινίσει και να μας πει το τι συνέβη εκεί, τον κύριο Κώστα Προβιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο. Τι συνέβη, ήρθαν να σας κάνουν έλεγχο από τον ΕΦΚΑ και εσείς αρνηθήκατε σε αυτή την νόμιμη διαδικασία, κύριε Προβιά? Να σας πω, εγώ δεν αρνήθηκα, απλά ζήτησαν το όνομα που εργαζόντουσαν. Γιατί τώρα τελευταία στη Σκόπελο, δεν ξέρω για τη Σκόπελο, αλλά είναι πανελλαδικό το πρόβλημα, το οποίο δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή ζητάνε ιδιοκτήτες προσωπικό και δεν βρίσκουν. Εγώ ήμουνα με τη γυναίκα μου και με την κόρη μου. Λοιπόν, και... Η γυναίκα σας και η κόρη σας ήταν το προσωπικό δηλαδή? Ναι, δηλαδή να σκεφτείτε, τρία άτομα είμαστε, όλα ναι. Και όλα. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Έδωσε η γυναίκα μου τα στοιχεία, έδωσε. Όχι, λέει, δεν φτάνουν αυτά, έτσι και αλλιώς. Αρχίσανε και να μην τα λέω τα υπόλοιπα, έτσι. Και καλέσανε την αστυνομία. Λοιπόν, συγγνώμη, κύριε Προβιά, μισό λεπτό, γιατί εγώ τώρα σας βλέπω έναν πολύ ήρεμο άνθρωπο. Ναι, βεβαίως. Και ωραία μας τα λέτε, αλλά εδώ πέρα το ρεπορτάζ λέει ότι εσείς για κάποιο λόγο αρχίζατε και τους φωνάζατε, τους βρίζατε και ότι φτάσατε σε ένα επεισόδιο μεταξύ σας. Τι συνέβη τώρα εκεί πέρα? Δεν είχατε δηλώσει την εργασία των δύο γυναικών, της κόρης και της γυναίκας? Εκνευρίστηκα γιατί ούτως ή άλλως ήταν ασφαλισμένοι. Οπότε ήταν ασφαλισμένοι. Δεν έπρεπε όμως να επιδείξετε τα χαρτιά που σας ζητούσαν? Ότι... Γιατί εκνευριστήκατε? Ήταν κάποιος τρόπος που... Όχι, όταν ήρθε η αστυνομία ήταν... Εντάξει, δεν θέλω να πω τα παραπέρα γιατί τα βρήκαμε. Εντάξει, ας αυτό, αλλά το θέμα είναι... Σας συνέλαβαν. Εμείς έχουμε βγει εκτός αυτού, δηλαδή τι. Εντάξει, να μας κάνουν έλεγχο δεν το έφυζε το καθόλου. Αλλά όμως... Έτσι, είναι κάποια πράγματα. Δηλαδή, δύο χρόνια τώρα είμαστε υπολειτουργούμε. Ναι. Τα δύο χρόνια. Δηλαδή, μόνο καλοκαίρι, κανένα δύο μήνες. Εντάξει, ήταν δύσκολα αυτά. Το αντιλαμβανόμαστε με την πανδημία, τις καραντίνες, όλα τα προβλήματα, την ακρίβεια τώρα. Και όλα αυτά. Και έχουμε και την επιβάρηση με το ρέμα. Εδώ οι επαγγελματίες έχουν τρελαθεί. Αλλά τι σας έφταιγαν οι άνθρωποι που ήρθαν να κάνουν τον έλεγχο? Εγώ αυτό ρωτάω. Αυτή τη δουλειά τους ήρθαν να κάνουν. Δεν την κάνανε σωστά. Μα συμφωνώ μαζί ότι ήρθαν να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά να την κάνουν τη δουλειά. Ανθρώπινα δηλαδή να την κάνουν, όχι να σταματάνε, δηλαδή να γινόμαστε βούκινο δηλαδή στους τουρίστες μέσα, δηλαδή το αποφασίζομαι και διατάζομαι. Σας πείραξε δηλαδή ο τρόπος τους? Τι ακριβώς είναι αυτό που σας εξόργησε? Ναι, ο τρόπος τους, βέβαια ο τρόπος τους. Δηλαδή, δεν ήταν ευγενική δηλαδή? Και κάποια άλλη στιγμή να έρθουν να μου κάνουν έλεγχο. Εσείς κύριε Προβιά ήσασταν εντάξει, ήταν δηλωμένη η εργασία? Ναι, βεβαίως ήταν. Δηλαδή δεν σας βρήκανε, δεν είχατε κάνει κάτι που δεν ήταν νόμιμο? Όχι, σας είπα, ήταν τρία άτομα ήμασταν όλοι και όλα. Σας συνέλαβαν. Όταν ήρθε η αστυνομία τι συνέβη? Αυτοί θέλανε να υποχρεώσουν να υπογράψουν για τον έλεγχο αυτό που έχουν κάνει. Μάλιστα. Εγώ ούτε είδα χαρτί ούτε τίποτα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, εγώ αμφισβητούσα τον έλεγχο που έχουν κάνει. Και με προσήγαγαν η αστυνομία με το, εντάξει, όπως το νομίζετε τώρα, δεν θέλω να πω παραπέρα κάτι. Mm-hmm. Μισό λεπτό λοιπόν τώρα, καθίστε λίγο να καταλάβουμε. Έχουμε και τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ. Ναι. Καλησπέρα. Κύριε Τσάπαλε, καλησπέρα σας. Ναι. Καλησπέρα. Φαντάζομαι είστε ενήμερος για το περιστατικό. Ναι, είμαστε ενήμεροι, υπηρεσιακά είμαστε ενήμεροι. Σήμερα το πρωί μίλησα εγώ ίδιος με τον Διευθυντή των Ελέγχων και στην περιφέρεια της συγκεκριμένη Θεσσαλίας, αλλά και τον Γενικό Διευθυντή. Ναι. Η εικόνα που εμείς έχουμε και φαντάζομαι μπορεί να την επιβεβαιώσει και η αστυνομία που προχώρησε στα περαιτέρω, είναι ότι ο κύριος Προβιάς αρνήθηκε να προχωρήσει να υποβληθεί στο νόμιμο έλεγχο εκείνη την ώρα από το κλιμάκιο του ΕΦΚΑ που είχε πάει να κάνει τη δουλειά του στην ουσία, δηλαδή να διαπιστώσει αν υπάρχουν παραβάσεις στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά και σε άλλους χώρους της συγκεκριμένης περιοχής. Και επειδή δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την παρουσία και την εργασία τριών υπαλλήλων του,
Γι' αυτό το λόγο προχώρησε ο ΕΚΑ, πήγε να προχωρήσει. Εδώ ο κύριος Προβιάς λέει ότι ήταν, νόμιμα όλα, ότι ήταν δηλωμένη εργασία. Δεν προσκόπησε κάποια δικαιολογητικά που να πιστοποιούν αυτήν ακριβώς τη δηλωμένη εργασία. Αντιθέτως, τρία άτομα τα οποία εντόπισε το κλιμάκιο δεν φαίνονταν πουθενά ασφαλισμένοι. Ένα εκ των οποίων, όπως επικαλέστηκε ο κύριος Προβιάς, ήταν η γυναίκα του. Ζητήσαμε ένα πιστοποιητικό, μια ταυτοπροσωπία, μια ταυτότητα που να αποδεικνύει ότι όντως είναι η γυναίκα του κυρίου Προβιά. Ούτε και αυτό έγινε και αντί να γίνει αυτό, συνέχεια έφυγε. Κοιτάξτε η κυρία τώρα, από το κατάστημα, όπως φύγαν και οι άλλοι δύο. Έχω έναν άνθρωπο εδώ πέρα που από ό,τι καταλαβαίνω έχει μια ταβέρνα από το 1975, είναι παλιός ναυτικός, προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα σε μια κατάσταση που δεν βρίσκουν και προσωπικό, έχουν μια οικογενειακή επιχείρηση, ζορίζονται και με όλα αυτά που ξέρετε ότι ισχύουν στην αγορά. Προφανώς δεν δικαιολογείται σε τίποτα να μην είναι νόμιμος ή να μην είναι δηλωμένη η εργασία. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Απλώς από την άλλη και εκείνος λέει ότι δεν ήταν σωστός ο τρόπος. Κύριε Προβιά, ήταν δηλωμένοι οι άνθρωποι που είχατε μέσα? Γιατί εδώ τώρα ακούμε μια άλλη εκδοχή. Ναι, να σας πω, ο κύριος που είπε ότι ήταν τρία εργαζόμενοι, δεν ήταν τρία εργαζόμενοι. Δηλαδή και εγώ εργαζόμενος είμαι, δηλαδή έβαλε και εμένα εργαζόμενο. Να μας απαντήσει ο κύριος. Όχι, δεν αναφέρομαι σε εσάς. Αναφέρομαι σε τρία άτομα τα οποία βρίσκονταν στο χώρο εργασίας σας και δεν φαίνονταν πουθενά δηλωμένους εργαζόμενοι. Δηλαδή, δεν μου λέτε να σας πω κάτι. Δηλαδή, όποιος, δηλαδή εκείνη τη στιγμή, έτσι, ήμασταν τρία άτομα. Έτσι, όπως λέτε, τρία άτομα. Όχι τρεις εργαζόμενοι, τρία άτομα. Δηλαδή, ο κόσμος που περνάει από τα μέσα... Τα οποία εργάζονταν, δηλαδή, κύριε Προβιά. Εργάζονταν, δεν βρίσκονταν εκεί επειδή ήταν πελάτες. Όχι, δεν εργαζόταν. Εργάζονταν κανονικά. Τουλάχιστον αυτό πιστοποιεί το κλιμάκιο στην αναφορά που μας έστειλε. Εργάζονταν κανονικά. Και από τη στιγμή που εργάζονται κανονικά, πρέπει να υπάρχουν και παραστατικά. Πρέπει να υπάρχουν δηλωμένοι εργασία στον ΕΦΕ και στα συστήματα του ΕΦΕ. Δεν υπάρχουν εστιατόρια, δεν υπάρχουν εργοδότες, δεν υπάρχουν καταστήματα δύο ταχυτήτων. Παρόλα τα προβλήματα που όλοι βιώνουμε, έτσι, λόγω της πανδημίας, λόγω όλων αυτών των καταστάσεων, δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Γιατί αν τα δικαιολογήσουμε, ουσιαστικά θέτουμε ένα αμφιβόλο την ίδια την αξιοπιστία της δημόσιας διοίκησης, αλλά και αδικούμε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά πληρώνουν και τις εισφορές των εργαζομένων τους στην ώρα τους και είναι τυπική και τίμηση όλα. Σας έβαλαν πρόστιμο, κύριε Προβιά? Ορίστε. Σας έριξαν πρόστιμο? Δεν ξέρω τι έγινε, γιατί με προσήγαγαν βιαίως. Δεν μπορούσαμε λοιπόν, να επιβάλλουμε αλλά θα σας πω, γιατί έφυγαν αυτό, αυτό που ισχυρίζεται ότι ήταν τρεις εργαζόμενοι είναι ψευδείς. Πάντως, ο ΕΦΚΑ δεν καλεί την αστυνομία, κυρία Μιχελιδάκη. Λοιπόν, είναι ψευδής. Για κανένα λόγο. Δεν έχει κανένα νόημα να καλέσει ο ΕΦΚΑ την αστυνομία για να μπορέσει να επιβάλλει ένα πρόστιμο. Την αστυνομία την κάλεσε ο ΕΦΚΑ επειδή ο κύριος Προβιάς δεν μπορούσε να συνεργαστεί με το κλιμάκιο και επέδειξε και μια πολύ αντιεπαγγελματική και συμπεριφορά απέναντι στους ίδιους. Λοιπόν, κύριε Προβιά, μια απάντηση από εσάς και θα κλείσουμε το θέμα, νομίζω, εδώ. Ελάτε. Ναι, μόνο να πω κάτι και εγώ είμαι και ένα άλλο που ήταν για εμένα. Είμαι 71 χρονών, το οποίο 5 χρόνια προσπαθώ να βγάλω στη σύνταξη και στη σύνταξη και από τον ΑΤ και από το ΤΕΒΕ, το οποίο μου έχουν κάνει τη ζωή δύσκολη στο ΕΦΚΑ. Παίρνω με τηλέφωνο. Τώρα και... κύριε Προβιά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό τώρα είναι μια άλλη ιστορία, θα μου επιτρέψετε. Πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Γιατί μπορεί να λέει ο κύριος Προβιάς ότι καθυστερεί 5 χρόνια σύνταξή του, κάτι το οποίο εγώ προσωπικά αμφιβάλλω αν ισχύει. Αν ισχύει, θα ισχύει γιατί ενδεχομένως ο κ. Προβιάς έχει οφειλές ασφαλιστικά ταμεία. Δεν υπάρχει σύνταξη αυτή τη στιγμή που να εκκρεμεί πάνω από 2-2,5 χρόνια στον ΕΦΚΑ, παρά μόνο εκείνες οι οποίες είναι προβληματικές με επαιτειότητα των ασφαλισμένων. Ναι. Κύριε Τσάπαλη, κύριε Προβιά, ευχαριστώ πολύ.